Στην προχθεσινή Νατοϊκή Σύνοδο στο Ραμστάιν, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί και να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη. Το επαναλάβετε κι εσείς σήμερα αρκετές φορές. Το ερώτημα λοιπόν, σκοπεύει η κυβέρνηση να στείλει τεθωρακισμένα οχήματα στην Ουκρανία, όπως και εκπαιδευτές των ειδικών δυνάμεων για να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς στρατιώτες, όπως έχει γραφτεί στον τύπο και δεν το έχετε διαψεύσει? Και ακόμη, πώς σχολιάζετε τις πληροφορίες για αποστολή των S-300 στην Ουκρανία? Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας, δεν υφίσταται κανένα τέτοιο ζήτημα. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι η στήριξη την οποία παρέχουμε στην Ουκρανία δεν πρόκειται να είναι εις βάρος της άμυνας χώρας. Αυτό απαντά και στο πρώτο ερώτημά σας. Έχουμε συμφωνήσει να αποστείλουμε κάποια παλαιότερα θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα αντικατασταθούν αμέσως από πιο σύγχρονα γερμανικά οχήματα. Και οι διαπραγματεύσεις για αυτήν μας την απόφαση εξακολουθούν να συνεχίζονται. Από εκεί και πέρα δεν έχω να σας πω τίποτα καινούριο για το ζήτημα της παροχής στήριξης προς την Ουκρανία, πέραν αυτών που είναι ήδη δημόσια γνωστά.